Αντικείμενα που έχετε ξεχασμένα στο πατάρι. Η μικρή και μεγάλη θησαυρή σας. Στο κέντρο της Κηφισιάς, στο ιστορικό κτίριο Fondazione, πολιτές από κάθε γωνιά της Ελλάδας διεκδικούν την τέλεια προσφορά. Στο δωμάτιο εκτίμησης, ο Θάνος Λούδος, ο νεότερος δημοπράτης στην Ελλάδα, με δικό του οίκο δημοπρασιών, εκτιμά την αξία των αντικειμένων σε μετρητά. Είσαστε έτοιμοι να κάνετε την ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας? Πόσο πιστεύετε ότι αξίζει το αντικείμενό μου? Η εκτίμησή μου είναι... 800 ευρώ. Δεν είναι έτσι. Καθόλου. Μέχρι να ξεκινήσουν οι προσφορές στο δωμάτιο των αγοραστών. Κάτσε, γιατί έχει άγριες διαθέσεις και φοβήθηκα τώρα. Τώρα εγώ αποχωρώ. Απόδειξε τη δύναμή σου. Κάνω 55 χρόνια αυτή τη δουλειά. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο αντικείμενο. Αντέχεις? Έχω πάρει και βιταμίνες το πρωί. Εγώ δεν χρειάζομαι βιταμίνες. Χρειάζεται καλή προσφορά. Έλα, Μίδα, δεν σε ακούω εσένα. Νομίζω ότι κρατάς κλειστά τα χαρτιά σου. Μαζί σου, χωρίς το δικηγόρο μου, δεν μιλάω. Είδες ότι τους πέταξα όλους έξω. Εμένα όχι ακόμα. Εγώ δεν αγοράζω συνέστημα, εγώ αγοράζω αντικείμενο. Αυτό με το που ήρθε έκανε ένα κρακ η καρδιά μου. Εμένα δεν με απασχολεί η εσωτερική ίντριγκα που έχει συμβεί. Με απασχολεί περισσότερο το τι βλέπω. Θάνο μου, τι κάνεις εκεί? Ξεκινάμε! Ψάχνω πληροφορίες στα βιβλία για τις σημερινές εκτιμήσεις. Δεν μπορείς να φανταστείς τι θησαυρούς έχουμε! Ανυπομονώ! Ας ξεκινήσουμε! Είμαι ο Βασίλης Πισημίσης και έρχομαι από το Κερατσίνι. Είμαι συλλέκτης περισσότερο από μισό αιώνα. Έχω φέρει λοιπόν σήμερα ένα σπάνιο συλλεκτικό αντικείμενο που έχει σχέση με τον ήχο και λειτουργούσε και στα επιβατικά πλοία και στα σαλόνια τα μεγάλα. Τι υπέροχο αντικείμενο έχουμε σήμερα στο Castor Trans. Πραγματικά. Θα υποδεχτώ αμέσως τον αγαπητό Βασίλη, γιατί τη χάνει λίγο να γνωριζόμαστε από το πάλε ποτέ. Ακριβώς. Καλώς μας ήλθες στο Castor Trans. Καλώς σας βρήκα. Πες λίγο εσύ που γνωριζόμαστε. Από το Μοναστηράκι. Παλαιοπόλης. Ο Βασίλης, παλαιοπόλησα κι εγώ. Ακριβώς. Την εποχή εκείνη του 1975. Εγώ πρωτοπήγα στο Μοναστηράκι, 15 χρονών κοριτσάκι. Και τώρα πες μας εσύ τα δικά σου. Συλλέκτης από 50 χρόνια και μισό αιώνα, από Δευτέρα Δημοτικού. Στη συνέχεια ξεκίνησα και μάζευα θεματικές συλλογές ό,τι έχει σχέση με τον ευρύτερο Πειραιά. Από εκεί προέκυψαν όλα αυτά τα αντικείμενα, γιατί στο Κερατσίνι, από εκεί που είμαι, έχω ένα ιστορικό λαογραφικό αρχείο δημιουργήσει από το 89. Έχω γράψει πολύ τον Πειραιά. Έχεις γράψει για τον Πειραιά? 4 βιβλία έχω γράψει για τον Πειραιά. Αυτό λοιπόν που με γοητεύει και θα γοήτευε οποιονδήποτε αν έμενε 6 μήνες στον Πειραιά, θα τον ερωτευόταν. Γιατί ο Πειραιάς έχει ένα σέρτικο χαρακτήρα. Λόγω του λιμανιού, λόγω των συνθήκων και λόγω της πολυποικιλότητας των κατοίκων. Θέλω να μας πεις πώς ξεκίνησες να έχεις αγάπη στα γραμμόφωνα και να συλλέγεις γραμμόφωνα. Τα γραμμόφωνα και γενικότερα ό,τι έχει σχέση με τον ήχο. Είχαμε κάνει με το ιστορικό λαογραφικό αρχείο, αυτό που είχα φτιάξει στο Κερατσίνι και ακόμη το έχω, μια έκθεση με ό,τι έχει σχέση με την ιστορία του γραμμοφώνου. Λοιπόν, και έτσι το αγόρασα τότε αυτό για να πλουτίσω τη συλλογή, να την εμπλουτίσω και να τα παρουσιάσουμε όλα αυτά. Το αγόρασες. Θυμάσαι πώς το έχεις αγοράσει. Φυσικά. Ή 1.000 ή 1.200 ευρώ το είχα. Πολύ ωραία. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο να μας διαφωτίσει περισσότερο ο εκτιμητής του Castor Trans. Μάλιστα. Σε ακούμε. Γραμμόφωνο ή φωνογράφος. Είναι μια πρώιμη συσκευή αναπαραγωγής και εγγραφής ήχου.
Και ποιος το εφήβρε, γνωρίζετε, ποιος το κατασκεύασε? Ο Έντισον. Ο Τόμας Έντισον. 1887. Είστε διαβασμένος. Αρκετά. Ο φίλος μου είναι 50 σχεδόν χρόνια παλαιοπόλης. Είναι από τους πολύ γνωστούς και από έμπειρους και από τους πρώτους. Και χαίρομαι έτσι να συζητάμε με ανθρώπους που έχουν εικόνα. Πρώτα το φωνόγραφο και έπειτα το γραμμόφωνο. Η συνέχεια. Φίλο Μπρούτζου, κάτω, χαλκό στο χωνί, το βλέπω, ότι είναι χάλκινο. Στο πίσω μέρος έχει και μία ταμπέλα της εταιρείας που το παρήγαγε, η οποία είναι η Sonora. Έχει κατασκευαστεί στην Αμερική, χρονολογείται σε δεκαετία του 1920. Αυτή η εταιρεία κατασκεύαζε γραμμόφωνα από το 1919 έως το 1930. Είναι πολύ όμορφο γραμμόφωνο, είναι από αυτά που δεν βλέπεις κάθε μέρα. Ακριβώς. Είναι ποιοτικό, είναι ένα μικρό κόσμημα. Πολύ καλά τα περιγράφει, πιθανόν να μάθουμε και κάτι που δεν γνωρίζουμε. Φανταστικό, πολύ ωραίο. Αν το βάλετε από την αρχή θα μιλάει ελληνικά. Αλήθεια. Ναι, ναι, είναι τρίγλωσσο νομίζω. Είναι τρίγλωσσο. Αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά. Ο δίσκος είναι πακέτο στην πώληση. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πακέτο στην πώληση, άρα να το λάβω υπόψη αυτό στην τελική εκτίμηση. Βεβαίως. Θα μπορούσα να φέρω έναν άλλο δίσκο, και ρεμπέτικο μάλιστα, να διασκεδάσει, να τους φαίνεται πιο ευχάριστο. Απλά προτίμησα να φέρω αυτό, ο οποίος έπαιζε στα καράβια αυτός ο δίσκος, για τις πληροφορίες της επιβίβασης και της αποβίβασης των επιβατών. Πρέπει να σε ρωτήσω αν είσαι έτοιμος να κάνεις την ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας. Βεβαίως. Πόσο θεωρείτε ότι κοστίζει λοιπόν αυτό? Βασίλη, έχεις ένα αντικείμενο το οποίο είναι πολύ όμορφο, το γνωρίζεις πολύ καλά. Κάτι που θα σου δώσει τα εχέγγυα και σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει να διεκδικήσεις περισσότερα χρήματα από αυτά που θα εκτιμήσω. Η εκτίμησή μου για το γραμμόφωνο είναι 500 ευρώ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και ελπίζω να μπορέσεις να πάρεις περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Νιώθω ότι λίγο δεν την περίμενες αυτή τη τιμή. Περίμενες κάτι παραπάνω. Σίγουρα. Ακούω την εκτίμηση. Τη θεώρησα ότι θα πρέπει να δώσουμε το χωνί και το δίσκο. Αυτά τα χρήματα. Εμείς είμαστε παλαιοί. Θα πας μέσα από παζάρι, ξέρουμε. Να αγοράζουμε, να πουλάμε, ξέρουμε. Δεν πτωούμεθα και διεκδικείς το δυνατόν περισσότερο και μεγαλύτερο ποσό. Ακριβώς, ακριβώς. Βασίλη μου, χάρηκα πάρα πολύ. Καλά. Καλή τύχη και καλοπούλητο το γραμμό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά. Καλή συνέχεια.